Κάλεσμα για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμπόρευση απίφθινε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην πανελλαδική συνάντηση στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε δυνάμεις για την Ελλάδα των πολλών, για την Ευρώπη των λαών». Παρουσία πλήθους στελεχών από την αριστερά, τον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς, της οικολογίας και εκπροσώπων φορέων και συνδικάτων, ο κύριος Τσίπρας προσδιορίσε την εκδήλωση ως αφετηρία της δημιουργίας μιας πλατιάς προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις και την απειλητική άνοδο της ακροδεξιάς, με πρώτο σταθμό τις ευρωεκλογές που θα ανοίξουν, όπως είπε, τον δρόμο για μια μεγάλη νίκη και στις εθνικές εκλογές. Είμαστε περήφανοι για όσα καταφέραμε. Είμαστε περήφανοι που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Είμαστε περήφανοι που φέρνουμε την ειρήνη, τη συνεργασία στη γειτονιά μας και στα Βαλκάνια. Είμαστε περήφανοι για τις πρέσπες. Είμαστε περήφανοι που τίνουμε το χέρι της φιλίας και της συνεργασίας απέναντι στον εθνικισμό. Ήμασταν και είμαστε η δύναμη εκείνη που εμπνέεται από τους μεγάλους αγώνες και τις παραδόσεις του λαού μας. Ήμασταν και είμαστε πάντα τοποθετημένοι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γι' αυτό και να είστε σίγουροι, θα νικήσουμε. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για διαρκή ακροδεξιό απαροξισμό από τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, ένα κόμμα της κεντροδεξιάς που έχει μετατραπεί σε ένα υβρίδιο επιθετικού νεοφιλελευθερισμού και άκρα του εθνικισμού, που πολιτεύεται μονάχα με ψέματα, fake news, λάσπη. Ενώ με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών, επισήμανε ότι η άθλια αιμονή του κύριου Μητσοτάκη στα περί συναλλαγής του Μακεδονικού με τις συντάξεις ξεπερνάει τη ρητορική της ακροδεξιάς και τον κατατάσσει ισότιμα στο πλάι των Ευρωπαίων ηγετών της. Εμείς αποδείξαμε στην πράξη τι σημαίνει ευρωπαϊσμός και όχι η Νέα Δημοκρατία, πρόσθεσε με έμφαση ο κύριος Τσίπρας. Ήρθαμε εδώ όχι μόνο για να μιλήσουμε εμείς, αλλά για να ακούσουμε. Ήρθαμε εδώ για να ενώσουμε τις φωνές μας. Ήρθαμε εδώ για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Και σήμερα πιστεύω ότι μίλησε η καρδιά της προοδευτικής Ελλάδας. Μίλησε η ψυχή της δημοκρατικής Ελλάδας. Και το μήνυμα που όλοι μαζί θα εκπέμψουμε σήμερα είναι ξεκινάμε, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και ξεκινάμε. Φτάνει πια με την προπαγάνδα, φτάνει πια με το ψέμα, φτάνει πια με το διχασμό. Τώρα μιλάνε οι πολλοί. Τώρα ενώνουμε δυνάμεις και βάζουμε πλώρη για αυτό το μεγάλο και δύσκολο ταξίδι της νέας εποχής. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε συναντήσεις με πρόσωπα από το χώρο της κέντρο-αριστεράς, μεταξύ των οποίων και με τον πρόεδρο της Δημάρ, Θανάση Θεοχαρόπουλο, όπου αποφασίστηκε η συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜΑΡ και σήμερα θα δοθεί στη δημοσιότητα το κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας. ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ αποφασίσαμε να συμπορευτούμε σε προγραμματική βάση με όρους πολιτικής και οργανωτικής αυτονομίας. Κοιτάμε μπροστά, με όρους μέλλοντος και όχι παρελθόντος, για να δώσουμε κοινές απαντήσεις στις νέες προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, παραμερίζοντας τις υπαρκτές διαφορές.